Στο πλαίσιο των καταστημάτων με χριστουγεννιάτικα είδη από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξη στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης του lockdown. Όπως έγινε γνωστό, από την ίδια ημέρα θα επιτρέπεται και η πώληση των χριστουγεννιάτικων ειδών από τα σούπερ μάρκετ. Σίγουρα το θέλαν οι καταναλωτές. Ε, το, αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλάμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ανοίξουν ε, τα καταστήματα εποχιακής ε, πώληση πιστεύω ότι θα είναι μέσα, θα ενταχθούν μέσα και τα σούπερ μάρκετ, Γιατί πλέον η ανάγκη του καταναλωτή για να αισθανθεί λίγο διαφορετικά κάνοντα αγορές αγορέ είναι πάρα πολύ αυξημένη. Και αυτό θα δώσει μια νότα διαφορετική στι αγορέ του. Μέχρι τώρα όμως μπορούσαν διαδικτυακά να κάνουν παραγγελίε χριστουγεννιάτικε. Στολίδια, δέντρα και ό,τι άλλο χρειαζόταν να... που απαγορευόταν από τη φυσική πώληση. Τώρα πιστεύω όμως από, τη, από Δευτέρα θα μας δοθεί και εμάς η δυνατότητα με φυσική παρουσία να κάνουν τις αγορές τους σε χριστουγεννιάτικα είδη. Την απόφαση ουσιαστικά είχε προαναγγείλει ο Υπουργό Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντα πω τα εποχικά καταστήματα με τα χριστουγεννιάτικα είδη και τα παιχνίδια θα ανοίξουν νωρίτερα από το υπόλοιπο λιανεμπόριο, καθώ δεν είναι πολλά και δεν θα επιβαρύνουν την κατάσταση. Όλα τα υπόλοιπα όμως θα πάνε αναγκαστικά με το ρυθμό της πανδημίας, υπογράμισε. Ε, σίγουρα δεν ήταν οι υπολύσεις ε, οι αναμενόμενες ε, όπως θα ήταν με τη φυσική παρουσία. Ε, γιατί ε, απέτρεπε λίγο τις μεγαλύτερες ηλικίες ε, στην αγορά. Ε, ήταν μόνο από νεαρές ηλικίε γινόταν διαδικτυακά η αγορά σε στολίδια και ό,τι αφορά το εποχιακό μπαζάρ. Τώρα όμως με την φυσική παρουσία θα, οι μεγαλύτερες ηλικίες θα ευνοηθούν και αυτές ώστε να μπορούν να κάνουν τις αγορές να δώσουν μια νότα διαφορετική σε αυτό που μας συμβαίνει. Η εξαίρεση των υπολείπων καταστημάτων λιανεμπορίου έχει προκαλέσει την οργή των ελεύθερων επαγγελματιών τη αγορά τη Καβάλα, καθώ οι ίδιοι έχουν προμηθευτεί ήδη από το τέλο του καλοκαιριού χιλιάδε χριστουγεννιάτικα προϊόντα, τα οποία όπω προβλέπετε θα μείνουν στο ράφι σκονισμένα. Όχι, όχι ανοιχτό, το κρατούσα όλο το χρόνο το μαγαζί και απλά επειδή τότε δεν δραστηριοποιούμε πουθενά άλλο. Ο κύριο Βαφίδη, έχοντα αρκετά εμπορικά χρόνια στην πλάτη του, κατέβηκε στο κατάστημά του προκειμένου να τελειώσει τι τελευταίε δουλειέ και να κλειδώσει το κατάστημά του, καθώς όπως όλα δείχνουν τη Δευτέρα, δεν θα έχει δικαίωμα να ανοίξει. Το που θα γίνει τη Δευτέρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται για να μπορέσουν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ να πουλήσουν τα εποχιακά προϊόντα που έχουν σε αυτή τη φάση τα χριστουγεννιάτικα και τίποτε παραπάνω δεν είναι το πρόβλημα της αγοράς, της οικονομίας και της κυβέρνησης στα 110 μαγαζιά που ανοίγουν 1 Νοέμβρη, κλείνουν 31 Δεκέμβρη. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει τις προμήθειές τους, έχουν εμπορεύματα από προηγούμενες χρήσεις που πρέπει να τα πουλήσουν αλλά επειδή δεν ανοίγουν μόνο για τους δύο μήνες, έχουν και κάποια άλλα είδη μέσα στα καταστήματά τους. Είτε είναι μαγαζιά είδη δώρων, είτε είναι μαγαζιά που πουλάνε παιχνίδια και Χριστουγεννιάτικα, είτε οτιδήποτε άλλο έχει ο καθένα και βάζει και Χριστουγεννιάτικα. Γιατί είναι μία περίοδο, που είναι η πιο δυνατή περίοδο του χρόνου και όλοι, σαν καταναλωτέ, θέλουν να κάνουν τι αγορέ του, να ομορφύνουν το σπίτι του, τα δωράκια του και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Mm -hmm. Αυτή η απόφαση είναι ξεκάθαρα μόνο για το συμφέρον το σούπερ μάρκετ. Εάν θέλουν να σώσουν αυτό που πάνε να κάνουν και να σταματήσουμε να τους κατακρίνουμε σαν κυβέρνηση και σαν αποφάσεις που παίρνουν λανθασμένες, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες όχι σήμερα, ούτε αύριο, ούτε χθες, αλλά στις 7 Νοέμβρη, όσες επιχειρήσεις είχαν ενεργό καδ με πώληση χριστουγεννιάτικων ειδών, ανεξαρτήτως εάν έχουν και άλλα είδη μέσα στο μαγαζί τους, να μπορούν να ανοίξουν και να επιτρέπεται να πολλούν μόνο τα χριστουγεννιάτικα είδη. Ιδέα αλλιώ να ανοίξουν μόνο τα 110 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, αλλά να μην επιτραπεί στα σούπερ μάρκετ να πουλήσουν τα χριστουγεννιάτικα. Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δημιουργούμε νόμιμα αθέμητο ανταγωνισμό. Και είναι χιλιάδες οι επιχειρήσεις οι οποίες ποντάρουν κάθε χρόνο σε αυτή την εποχή, σε αυτέ τι αγορέ, σε αυτό το τζίρο, οι 110 του χρόνου μπορεί να είναι 10, μπορεί να μην είναι και κανένα. Μπορεί να μην βρουν μαγαζί, μπορεί να μην υπάρχουν. Δεν μα ενδιαφέρουν οι 110. Μα ενδιαφέρουν τα χιλιάδε καταστήματα που λειτουργούν και ξαναεπαναλαμβάνω, έχουν κάνει τι προμήθειέ του και πρέπει να πουλήσουν αυτά τα προϊόντα. Καβάλα δεν έχουμε τέτοιο κατάστημα. Είμαστε αντίθετοι σε αυτή την απόφαση, καθώ είναι κάποιοι συνάδελφοι στην πόλη που έχουν επενδύσει έχουν γεμίσει εμπορεύματα με Χριστουγεννιάτικα είδη, πιστεύοντα ότι δεν θα επιβληθεί lockdown όπω την Άνοιξη. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλα, Γιάννη Κελγιώργη. Πληροφορηθήκαμε χτε από του αρμοδίου ότι τη Δευτέρα πρόκειται να ανοίξουν κάποια εποχικά καταστήματα στην Ελλάδα, τα οποία είναι περίπου 110 στον αριθμό. Ναι. Ε, είδαμε με έκπληξη, με δυσάρεστη μάλλον έκπληξη, ότι στα καταστήματα αυτά τα 110 δεν συμπεριλαμβάνονται τα καταστήματα που έχουν χριστουγεννιάτικα και περιμένουν αυτή την εποχή για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Mm -hmm. Τέτοια καταστήματα έχουμε αρκετά στην καβάλα. Η έκπληξή μας έγινε ακόμα πιο δυσάρεστη όταν διαπιστώσαμε ότι εκτός τα 110 καταστήματα τα εποχικά θα μπορούν να πουλάνε τα συγκεκριμένα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ. Η ερώτησή μας προς το αρμόδιο Υπουργείο και προς τον κύριο Υπουργό είναι συγκεκριμένη. Αφού αφήνετε τα σούπερ μάρκετ να πουλάνε τα συγκεκριμένα είδη, γιατί δεν ανοίγεται και τα ελάχιστα καταστήματα που υπάρχουν στην πόλη της Καβάλας, που δεν νομίζω να ξεπερνάνε τον αριθμό των 10-15 καταστημάτων, να πουλήσουν και αυτοί τα εμπορεύματά τους, για τα οποία έχουν βάλει επιταγές, για τα οποία έχουν ποντάρει στη συγκεκριμένη περίοδο, και τα οποία αν περάσουν τα Χριστούγεννα πολύ απλά θα μπουν στις αποθήκες τους. Περιμένουμε μέχρι τη Δευτέρα έστω και την ίστα τη στιγμή το Υπουργείο να αλλάξει την απόφασή του αυτή προς το δίκαιο αίτημα όλων αυτών των επιχειρήσεων και να τα συμπεριλάβει και αυτά μαζί με τις εποχικές επιχειρήσεις που έχουν το δικαίωμα από Δευτέρα να ανοίξουν. Εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας στείλαμε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο ανάπτυξη και τον κύριο Γεωργιάδη συγκεκριμένα προκειμένου να ανοίξουν τη Δευτέρα και τα συγκεκριμένα καταστήματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να διαθέσουν όπως σας είπα τα εμπορεύματά τους μετά τα Χριστούγεννα.